Αν θέλω να πάμε να δούμε μια φωτογραφία πολύ χαρακτηριστική, στην οποία έχουμε γενικότερα αναφερθεί όλοι, και βλέπουμε εδώ όλους τους πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται στο Ζάπιο στις 3 του Σεπτέμβρη με τοποθετήσεις, γιατί πολύ σωστά επεσήμανε και ο κύριος Παπούγιας ότι πήρανε το λόγο και αυτά τα οποία είπαν ήταν ενωτικά αφενός. Επεσήμαναν και το γεγονός, ο κύριος Σιμίτης συγκεκριμένο, ότι είναι η ευκαιρία αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ να αναταχθεί και να γίνει η δύναμη, η τελευταία ευκαιρία. Και είπε ότι είναι η ευκαιρία, η τελευταία ευκαιρία. Όχι, και οι ευκαιρίες δεν έρχονται. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Δεν είπε τελευταία. Είπε είναι η ευκαιρία και δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες. Αναλέει ότι. Υπήρξε η δήλωση των εκλογών μέχρι τώρα. Ακριβώς. Μέχρι στιγμή και σε αυτή. Ακριβώς. Και έχω, επειδή όμως έχω μιλήσει και έχω δώσει το λόγο στο Μάνο, και θέλω να μου το σχολιάσεις, γιατί το ίδιο είπε σήμερα στην κεντρική του ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν ενωτικός, δεν άφησε αιχμές για τους υπολείπους και έκανε αναφορά στην απουσία Καραμαλή Σαμαρά. Είπε ότι εμείς τα 50 χρόνια ήμασταν όλοι εκεί. Να πάμε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νομίζω ότι το αναπτύξαμε το θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ απλά ήθελα. Και να κάνουμε την αντιδιαστολή, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα. Είναι σχεδόν. Θεωρώ ότι μια αποστροφή της Μαρίας είναι και το κλειδί σε όλο αυτό. Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τη συγκυρία. Η ρογμή στην πολιτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας που κατεγράφηκε στις ευρωεκλογές. Έχω την αίσθηση ότι για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ειδικά για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έφερε και ένα θηριώδη αριθμό ψηφοφόρων στην κάλπη το 2004, 3,5 εκατομμύρια, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει ψηφίσει πρωθυπουργό στη μεταπολίτευση. Επειδή σωστά το Σούπερ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία τους έκανε πρωθυπουργούς, αλλά αυτοί δεν πήγαν στη γιορτή. Έχω την εντύπωση ότι η δική τους οπτική είναι ότι η Νέα Δημοκρατία που τους έκανε πρωθυπουργούς δεν πήγε ούτε αυτή στη γιορτή. Δηλαδή ότι το κοινωνικό ακροατήριο αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας έχει συρρυκνωθεί σε τέτοιο σημείο, ώστε, ας πούμε, αυτό το οποίο η Μαρία περιέγραψε πριν ως θυμός, είναι μια διαφορετικού τύπου ανάλυση. Στο κομμάτι τώρα της φωτογραφίας των πρώην πρωθυπουργών και ηγετών του ΠΑΣΟΚ, που είναι πάρα πολύ ισχυρή σημειολογία και η αντίθεση. Επίσης, το είπατε όλοι, το αναδείξατε πριν. Και το οι ΠΑΣΟΚ οποίοι, αν μου επιτρέπεις, το ΠΑΣΟΚ απέχει 12 χρόνια από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Αυτή τη σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, πάντοτε. Και σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί, ας πούμε, υπήρχαν διαγραφές του κυρίου Σιμίτη από τον Γιώργο Παπανδρέου, του κυρίου Παπανδρέου από τον κύριο Βενιζέλο. Στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ στην δεδομένη χρονική συγκυρία και με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει καταρρεύσει, κατανοούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν και μια παραταξιακή συνέστηση και συνείδηση, ότι είναι όντως μια ευκαιρία να επανασυσπηρώσει τον κόσμο, τον οποίο από το 12 και μετά άνοιξε αυτός ο κύκλος, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ως τέκνο της κρίσης ουσιαστικά κληρονόμησε την συντριπτική πλειοψηφία της ιστορικής κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Δεν γέμισε ξαφνικά αριστερού τη χώρα. Έτσι ήταν άνθρωποι κέντρο αριστερή, οι οποίοι εκφράστηκαν πολιτικά για δεκαετίες από τον Ανδρέα Παπανδρέου και το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ, και αυτοί στα χρόνια των μνημονίων πήγαν στη συντριπτική του πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η τάση δείχνει πλέον να αντιστρέφεται. Και αυτή είναι η συγκυρία, δηλαδή οι εκτιμήσεις, νομίζω είναι η Μαρία, το γνωρίζει καλύτερα, ότι μάλλον θα φτάσει και μεγάλος αριθμός πολιτών στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ. Εννοούμε τώρα για την Κυριακή που μας έρχεται, η προσέλευση εννοείται. Το ΠΑΣΟΚ είναι... λοιπόν δείχνει ότι μπορεί να προκύψει ως εναλλακτική λύση που φαίνεται να ζητεί η κοινωνία στην πολιτική του κ. Μητσοτάκη.